Υπάρχει μια τσίκλα που μας κάνει περήφανος. Γιατί έχει καταγωγή. Έχει ιστορία. Δίνει άρωμα στις αναμνήσεις μας και συνεχίζει μέχρι σήμερα να διατηρεί την αξία της. Τσίκλα Έλμα. Είναι παντού. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ραοζέο. Κύριε Ραοζέο, οι μικρές μας ομάδες σημειώσαν ιδιαίτερη επιτυχία στη συμμετοχή στο πρωτάθλημα, στο κατά τρίτο όμιλο του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων στοιχείο. Και θέλετε να δώσετε το δικό σας μήνυμα, συγχαρητήριο μήνυμα, στην αποστολή, η οποία επέστρεψε πριν λίγο στο Ισίρο. Καλησπέρα σας. Λόγω και των εορτών να ευχηθώ και διαμέσου της δήλωσης μου αυτής χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία, κάθε καλό και ευημερία στις ομάδες, στους φίλους παράγοντες και σε όλα μας τα νησιά. Θα ήθελα προσωπικά να δώσω τα προσωπικά μου συγχαρητήρια στις αποστολές του, κυρίως πρωτίστως της Μικτής Νέων, για την τεράστια αυτή επιτυχία που προκριθήκαμε στην επόμενη φάση στις 16 καλύτερες εθνικές ομάδες νέων, ως πρώτη, στην πρώτη θέση. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους ποδοσφαιριστές της Μικτής Νέων, φυσικά στον αρχιμαέστρο της όλης αυτής της επιτυχίας, τον ενωσιακό μας προπονητή κ. Γιώργο Μοστράτο, για την πάρα πολύ καλή συστηματική και ποιοτική δουλειά που κάνει στις τάξεις των Μικτών, στην πολυμελής αποστολή της ΕΠΣ Κυκλάδων και φυσικά στον πρόεδρό μας, τον κύριο Ειρηναίο Φρέρη, όπου χωρίς την δική του καθοριστική συμβολή δεν θα υπήρχε τόσο σωστή, οργανωμένη, αποτελεσματική δουλειά στις τάξεις των Μικτών και κυρίως και η χρηματοδότηση που προσφέρει και ο ίδιος για τα ταξίδια, τις αποστολές των Μικτών. Τώρα όσον αφορά τη Μικτή Παίδων, αναμένουμε με αγωνία το αυριανό αποτέλεσμα μεταξύ της Μικτής Παίδων Χίου Λέσβου και αναμένουμε και προσδοκούμε το αποτέλεσμα να είναι το προσδοκούμενο για μας, ώστε να περάσει και η δική μας Μικτή Παίδων στον επόμενο γύρο των 16 καλύτερων ομάδων. Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν και σε όλους τους προπονητές της διοίκησης των σωματείων που ανήκουν ο κάθε ποδοσφαιριστής ξεχωριστά, τόσο στις Μικτή Παίδων όσο και στις Μικτή Νέων, διότι αν δεν γινόταν αυτή η σωστή ποιοτική δουλειά που γίνεται σε κάθε ένα σωματείο ξεχωριστά, δεν θα υπήρχε και το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο διακρίνεται για τις επιτυχίες του στις τάξεις των αναπτυξιακών ηλικιών, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της διοίκησης του Προέδρου της ΕΠΣ, του κυρίου Ειρηναίου Φρέρη, που από την πρώτη μέρα της εκλογής της διοίκησής μας δώσαμε έμφαση, βαρύτητα στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, σε αυτές τις πάρα πολύ κρίσιμες ηλικίες για τα αυριανά ποδοσφαιρικά μας ταλέντα. Η συγκεκριμένη επιτυχία δεν είναι μόνο επιτυχία του ποδοσφαίρου του νομού μας και της ΕΠΣ Κυκλάδων, αλλά είναι επιτυχία, και αυτό πρέπει να το εκλάβουν και οι θύνοντες, και του νομού μας. Και ο νομός των Κυκλάδων χαίρεται με αυτή την διάκριση που επιτεύχθη διαμέσου του ποδοσφαίρου και της ένωσής μας, πρωτίστως στους νέους και αναμένουμε και στους παιδες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ραοζέο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω με όλο το κυκλαδίτικο αθλητικό κόσμο στις ομάδες και να σας συγχαρώ και εσάς προσωπικά, καθώς επίσης και τον άμεσο συνεργάτη σας, τον Άλεξ τον Γιοργαντά, και όλη την Dream Team της αθλητικής ενημέρωσης στο sportkiklades.gr, όπου 2 εβδομάδες τώρα αφήσατε το σπίτι σας, την οικογένειά σας και ήσασταν το μόνο αθλητικό μέσο από όλες τις ενώσεις που καλύψατε αυτό το τουρνουά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Επιλογής Εθνικών Ομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ και να έχουμε πάλι μια εξίσου
καλή χρονιά.